δεν θα μπορούσα ποτέ και σε καμία περίπτωση να είμαι ηφηλωμένα. Εκτός αν έχω γεννηθεί αλλιώς. Γεννήθηκα σε τελείως άλλη τάξη, περιβάλλον. Και γεννήθηκα για άλλα πράγματα. Μόνο που είναι αγράμματη η φιλουμένα, που δεν ξέρει ανάγνωση και γραφή, ήδη με χωρίζει το χάος. Γιατί εγώ γεννήθηκα σε ένα σπίτι που ήμουν μεγάλο κορίτσι. Δεν ήμουν παιδάκι και νόμιζα ότι όλα τα παιδιά του κόσμου, αφού τελειώσουν το δημοτικό, τελειώνουν το γυμνάσιο. Και μετά έχουν δύο εκλογές, Πολυτεχνείο ή Πανεπιστήμιο. Και εγώ μέσα μου κιόλας έλεγα, δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουν, πάντως δεν είχα βγάλει βέβαια το δημοτικό. Έλεγα, εγώ άμα μεγαλώσω ούτε στο Πολυτεχνείο θα πάω, ούτε στο Πανεπιστήμιο. Εγώ θα γίνω ηθοποιός, το έλεγα. Και πότε ήθελες να με δεις να κοιμάμαι, Μήπως βρήκες και πότε τον δρόμο να έρθει στο σπίτι. Όλες τις χρονιάρες μέρες τα Χριστούγεννα θα περνούσα εδώ μέσα από τα μόναχη, σαν το σκύλι. Όχι, δεν κλαίω. Ξέρεις πότε κλαίει ο άνθρωπος. Κλαίει όταν έχει γνωρίσει την ευτυχία και δεν την έχει πια. Αλλά επιλουμένα Μαρτουράνιο δεν έχει γνωρίσει παρά μονάχα βάσανα και μιζέρια. Λοιπόν, γιατί να κλάψω. Το κλάμα είναι ανακούφιση. Ποιος κι αυτήν ακόμα την έχει στερηθεί η φιλουμένα Μαρτουράνο. Πάντα μου φέρθηκε σαν να μου έκανε ένα σκουπίδι. Τόσο έκανε νέος, έλεγες κομμάτια να γίνει νέος, είναι όμορφος, είναι λεφτά, έχει τον τρέχουν οι γυναίκες από πίσω. Αλλά τώρα, σε αυτή την ηλικία, 52 χρονών άντρας, να μου έρθει στο σπίτι με τα μανίλια του γεμάτα κραγιόνια, αυτό πια δεν μπορώ να το χωνέψω. Σκεφτείτε να έχω να παίξω μία γυναίκα η οποία δεν έχει προσθέσει από γράμματα τίποτα, ούτε ένα γιώτα στη διαμόρφωσή της. Δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τι θα πει αγράμματος, που θα πει δεν έχει διαβάσει ούτε ένα από τα μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει, ούτε ένα από τα παιδικά βιβλία που έχουμε διαβάσει, ούτε τα σχολικά βιβλία που έχουμε διαβάσει. Είναι χαόδες, άμα το σκεφτείτε. Το χώρισμα ανάμεσα στον αγράμματο και στον γραμματισμένο είναι τρομακτικό. Έχω τρεις γιους. Τι? Τρεις γιους. Φιλουμένα, ξέρεις τι λες. Έχω τρεις γιους. Και από ποιο είναι αυτοί οι τρεις γιοι? Από άντρες σαν και σένα. Φιλουμένα, μου κάνεις εμένα τρέλες. Τι εννοείς από άντρες σαν και εμένα? Εννοώ πως όλοι οι άντρες είστε ήδη, δεν το είπαμε. Τρεις γιους. Εσύ του λόγου το ξέρες. Αμέ! Το ξέρα, πώς δεν το ξέρα. Κι εσύ. Εγώ, όχι, όχι. Εγώ μόνο τον Δομενίκο, αφού το ξέρεις πως εμένα η τώρα φιλουμένα δεν θέλει να δει στα μάτια της. Τρεις γιους. Και πόσο χρόνο είναι αυτή η τρεις γη? Ο πιο μεγάλος είναι 26. 26 είπες. Εκεί μην κάνεις τέτοια μούτρα, μην φοβάσαι. Δεν είναι δική σου. Καλά, σε ξέρουν, τους βλέπεις. Ξέρουν πως είσαι μάνα τους. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Όμως τους βλέπω πότε πότε και λέμε και καμιά κουβέντα. Και πού είναι? Τι κάνουν, πώς ζουν? Πώς ζουν με τα λεφτά σου. Δεν θες να πεις ότι με τα δικά μου τα λεφτά τη βγάζουν? Δεν βγάζουν. Σε έκλεβα, Δημής, τα σούφρονα. Μέσα τις τσέπες, μέσα το πορτοφόλι σου. Σε έκλεβα κάτω από τη μύτη σου. Πού να θα δεις κλέφτρα. Και όχι μονάχα σε έκλεβα, αλλά κούλευα στους πελατήρες τα παπούτσια στο πουκάμισά σου και ποτέ δεν κατάλαβες τίποτα. Θυμάσαι εκείνο το δαχτυλίδι με το διαμάντι που νόμιζε ότι το έχεις χάσει. Το θυμάσαι. Δεν το έχεις χάσει. Το είχα κλέψει εγώ. Το έχεις κλέψει εσύ. Το πούλησα. Και έτσι με τα δικά σου τα λεφτά μεγάλωσα τα δικά μου τα παιδιά. Με τα δικά μου τα λεφτά μεγάλωσα τα δικά σου. Τόσο καιρό στο σπίτι μου είχα μια κλέφτρα. Μα τι γυναίκα είσαι εσύ, Ο πιο μεγάλος έχει μαγαζί εδώ πιο κάτω στη γωνία. Είναι φαναρτζής. Τι είναι φαναρτζής? Α, που είναι φαναρτζής. Καλή υδραυλικός είναι το παιδί. Αλλάζει καζανάκια, καθαρίζει νεροκίτες. Αμέ, αμ' ο άλλος, αχ, πώς τον λένε, Ρικάρδο, και τι όμορφο αγόρι να τον πεις στο ποτήρι. Αυτός έχει κατάστημα στην καρδιά της Νάπολης, στην οδός αριθμός 74, που καμισάδικο πιάνει που κάμισα και την καλύτερη πελατεία. Και μετά είναι ο Ουμπέρτο. Το σπούδασε, είναι λογιστής, γράφει όμως ποτέ πότε τις εφημερίδες. Α, έχουμε και συγγραφέα στην οικογένεια. Και τη μάνα Στάθη
φοβήθηκε για αυτά τα παιδιά. Πως τα φρόντιζε, πως κοίταζε να μην τους λείψει τίποτε. Εγώ είμαι μια γυναίκα και δεν μπορώ να λέω ψέματα. Έτσι στην ψυχή που θα παραδώσω στο μεγαλοδύναμο, που όλα τα βλέπει από ψηλά και κρίνει τον καθέναν κατά τα έργα του, θα πω την πάσα αλήθεια. Από τον καιρό που ήντουσαν μικρά, δεν τα στέρισε από τίποτε, ως και του πουνιού το γάλα. Υπάρχουν τρεις κύριοι που δεν ξέρω τι νοσκερατά είναι, που είναι γελάνε εις βάρος μου και λένε τι ώρα που την βγάζουν με τα λεφτά του το μέλικο Σοριάνο. Όχι καλέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτε. Ήταν αφηρουμένα, δεν έχει τα μυαλά πάνω από τη σκούφια. Τα κανόνισε όλα με τρόπο όπως έπρεπε. Όχι, όχι. Η αφεντιά σου δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη. Όχι, εγώ με να καπλήρωνα. Και τι ήθελε να κάνω, ε? Να τα πετάξω, αυτό ήθελε να κάνω. Και τότε θα τα καλή φιλουμένα, ε? Για λέγε. Γι' αυτό με συμβουλεύανε και τα άλλα κορίτσια να κάνω. Και κάθισε και το φιλάς μου, λέγανε τράβα πέτατο. Τρελάθηκε, σου θα βάλει τέτοιο μπελά στο κεφάλι σου. Εμένα όμως μου φαινόταν πως μεγαλύτερο μπελά θα βάζω στο κεφάλι μου αν το σκότωνα. Γιατί εγώ θα είχα να δώσω λόγο στη συνείδησή μου. Και εγώ θα είχα τις τύψεις. Και τότε μου μίλησε η Παναγία. Η Παναγία των Ρόδων. Τη θυμάσαι, Ροζαλία? Αμέ, την Παναγία των Ρόδων δεν θυμάμαι. Μεγάλη χάρη της. Κάνει ένα θαύμα κάθε μέρα. Ήτανε περασμένα μεσάνυχτα. Κόντευε τρεις. Είχα πάρει ολομόναχη τους δρόμους και σκεφτόμουν. Ήταν η πρώτη φορά. Αχ, τι να κάνω, έλεγα τώρα. Πού να πάω, σε ποιον να το πω. Περπατούσα. Και χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα στην παλιά μου γειτονιά μπροστά στο προσκυνητάρι της Παναγίας των Ρόδων. Στέκω λοιπόν έτσι μπροστά της και τη λέω, τι να κάνω. Για πες μου τώρα εσύ τι να κάνω. Εσύ που τα ξέρεις όλα, που ξέρεις τους λόγους που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Τι να κάνω. Συμμουδιάφτη, δεν μου απαντούσε. Ώστε έτσι το πει, λέω, α. Που παραστέλνεις τη μουγγή και να σε πιστεύει ο κοσμάτης. Εσένα μιλάω, της λέω, απάντα μου. Τα παιδιά είναι παιδιά. Έμεινα έτσι. Ακίνητη, πάγωσα. Τώρα αν είχα γυρίσει το κεφάλι μου, μπορεί να είχα δει κάτι. Ας πούμε να καταλάβαινε από πού ερχόταν αυτή η φωνή. Μπορεί να βγαίνει από κανένα ανοιχτό παράθυρο, κανένα σπιτιού εκεί κοντά. Αλλά λέω μέσα μου, λέω, γιατί να τύχει αυτή τη στιγμή, αφού κανένα δεν ξέρει την κατάσταση. Η Παναγία ήταν. Η Παναγία των Ρόδων. Ή δεν βλέπει ότι εγώ δεν σήκωνα από κουβέντες και από αστεία σου, λέει. Αυτήν εις πρέπει να τις απαντήσω. Όταν όμως η Παναγία θέλει να μας πει κάτι, πως να μας το πει, μας το λέει με το στόμα των αλλωνών. Και όταν τα κορίτσια και κάτι μου λέγανε τράβα πέτα τον εσυχάστη, η Παναγία μου το έλεγε για να με δοκιμάσει. Και ως σήμερα ακόμα δεν ξέρω ποια από τις δυο μας κούνησε έτσι το κεφάλι της. Η Παναγία των Ρόδων ή εγώ. Τα παιδιά είναι παιδιά. Και τότε πήρα ορκό. Και γι' αυτόν τον όρκο έμεινα κοντά σου όλα αυτά τα χρόνια και ανέχθηκα όσα μου έκανες και τον τρόπο που μου φερόσουνε. Για τα παιδιά μου! Η Φιλουμένα είναι μόνο ιδέες. Μάχεται. Χωρίς νιώθεις ότι ή την χτυπάς και τη σκοτώνεις ή δεν πληγώνεται. Την τρυπάς και δεν τρυπάει. Ή δεν πονάει. Και ο πόνος της είναι πιο ουσιαστικός. Εάν τη σχώσεις το μαχαίρι στην καρδιά θα το νιώσει. Και αν πάει τελείως στην καρδιά θα πέσει ξερή. Αλλά αν τη κόβεις λίγο-λίγο το πετσί της δεν θα καταλάβει τίποτα. Παιδιά. Πώς πάνε οι δουλειές? Τι δουλειές? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Και τα παιδιά? Καλά. Έθελα να σας φωνάξω, γιατί θέλω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Καλύτερα πάμε μέσα, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο ήσυχα. Περάστε. Περάστε, κύριε Δόξα, περάστε. Περάστε. Ένα τώρα πρέπει να αστοπίσουμε αυτά. Ας μην μπερδεύουμε περισσότερο τα πράγματα. Χωρίς να είμαι δικηγόρος στο φαντή από την αρχή, το πράγμα ήταν πώς περνάει. Από εδώ ο κύριος Δοντσένα είναι δικηγόρος, θα σας τα εξηγήσει όλα. Παιδιά, η κυρία έκανε λάθος, σας κουβάλει στον τάφο, μπορείτε να πηγαίνετε. Μπορείτε να πηγαίνετε. Μια στιγμή! Δεν έκανα κανένα λάθος. Εγώ ήθελα να τους φωνάξω. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά να ανακατώνεσαι. Μα καλά, είναι ανάγκη τώρα να τα λέμε μπροστά στους ξένους. Παιδιά,
Περάστε μια στιγμή στη βεράντα και περιμένετε. Θα σα φωνάξω. Κυρία μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω πω έχετε κάνει. Σου είπα ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Δεν σου είπα, πήγαινε αμέσω στη βεράντα. Όπω περιμένουμε άλλοι, θα περιμένει και εσύ. Γρήγορα. Θα διαφτιάξω ένα καφέ. Αμέσω. Πηγαίνετε, παιδιά, στη βεράντα και εγώ πάω να σα ετοιμάσω ένα ωραίο καφεδάκι. Πηγαίνετε. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Από εδώ ο κύριο δικηγόρο σα τα πει όλα. Εγώ δεν τα πάω καλά με τον νόμο και δεν του ξέρω του δικηγόρου. Τέλο πάντων, για πέτρε μα, κύριε δικηγόρε, τι έχει να μα πει. Ακούστε, κυρία μου. Εγώ σα επαναλαμβάνω ότι δεν αναμειγνύομαι σε αυτή την υπόθεση. Τότε τι γυρεύει εδώ. Να σα πω. Δεν αναμειγνύομαι υπό την έννοια ότι ο κύριο από εδώ δεν είναι πελάτη μου, ούτε με κάλεσε διά να μου αναθέσει την υπόθεση. Μόνο ήρθε. Όχι. Τότε κάποιο έστειλε. Όχι, κύριε. Εγώ δεν δέχομαι τόσο εύκολα να με στέλνουν υπό την έννοια που το λέτε. Μα γιατί δεν αφήνει τον άνθρωπο να σου μιλήσει. Το γεγονό μου το ανέφερε η δεσποινή. Μα πού είναι. Κύριε Νοσέλα, εγώ εκείνη. Μα τι σημασία έχει τώρα ποιο το ανέφερε. Ελάτε παρακαλώ στο προκείμενο. Μέσα είναι. Μέσα και φοβάται να βγει έξω. Τέλο πάντων, για πε μα την δικηγόρη, τι έχει να μα πει. Η υπόθεση, όσο μου την εξέθεσε ο κύριο από εδώ, θέλω να πω, η δεσποινή. Εν ολίγης διατερρυπτώσεις όπως αυτή υπάρχει το άρθρο 105. Για φαντάσου. Να έχω χαραμίσει ολόκληρη τη ζωή μου για να φτιάξω μια οικογένεια και να μην μου το επιτρέπει ο νόμος. Και το λέτε εσείς αυτό δικαιοσύνη. Μα ο νόμος, κυρία μου, όση συμπάθεια και αν αισθάνεται κανείς για την ανθρώπινη πλευρά μιας υποθέσεως, δεν μπορεί να σας υποστηρίξει γενόμενος συνένοχος στην διάταξη μιας απάντησης φαλοκρίνη. Ο κύριος Οριάνο δεν είχε ποτέ την πρόθεση ή την επιθυμία να σας παντρευτεί. Δεν την είχε, δεν θα πει τίποτα. Κι αν έχεις καμία αμφιβολία, πήγαινε σε κανένα δικηγόρο της εμπιστοσύνης σου να στα εξηγήσει. Το πιστεύω. Το πιστεύω όχι επειδή μου το λες εσύ που σε συμφέρει, ούτε γιατί μου το λέει ο δικηγόρος από εκεί. Το πιστεύω επειδή το διαβάζω στο πρόσωπό σου. Εσένα βλέπεις, σε ξέρω καλά. Έχεις ξαναπάρει το ύφος του αφέντη, έχεις ηρεμήσει. Αν έλεγες ψέματα θα τολμούσες να με κοιτάζεις στα μάτια. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήξερες να λες ψέματα. Ούτε εγώ σε θέλω. Ούτε εγώ το θέλω. Κύριε δικηγόρε, βάλτε την υπόθεση μπροστά, ούτε εγώ το θέλω. Ψέματα το έκανα. Κόλπο ήταν ότι πέθανα. Το όνομά του μονάχα ήθελα να κλέψω. Επειδή έχω το δικό μου νόμο, αυτόν που ενώνει τους ανθρώπους, όχι αυτόν που τους χωρίζει. Εσείς εκεί, παιδιά, ελάτε μέσα! Παιδιά, από εδώ είναι δύο κύριοι του καλού κόσμου. Του κόσμου που φτιάχνει όλους τους νόμους και έχει όλα τα δικαιώματα. Και ξέρει να τα υπερασπίζεται με το χαρτί και με την πένα στο χέρι. Ο κύριος Ντομένικος Οριάνο και ο δικηγόρος του. Και από εδώ είμαι εγώ, η Φιλουμένα Μαρτουράνου. Που ένα νόμο μονάχα ξέρει, να μην κλαίει. Γιατί αυτός ο καλός κόσμος, ο κύριος Ντομένικος Σαριάνο, πάντα μου το έλεγε. Μα να μην δω, βρε παιδάκι μου, ποτέ σε αυτά τα μάτια ούτε ένα δάκρυ. Και δεν κλαίω ούτε τώρα. Κοιτάξτε με, τα μάτια μου είναι κατάστεγνα, σαν την ξεραμένη γη. Είμαι η μάνα σας. Φιλουμένα, τι πράγματα έχουν, Φιλουμένα, τι πράγματα έχουν. Πες να με βοηθήσεις εμένα να πω στα παιδιά μου ότι είναι παιδιά μου. Αυτό το απαγορεύουν οι νόμοι σας, δεν έτσι κύριε τίποτε. Είσαστε γη μου. Κι εγώ είμαι Φιλουμένα Μαρτουράνου. Και δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Είσαστε άντρες πια. Θα έχετε ακούσει να μιλάτε για μένα. Δεν το βλέπω, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα. Μόνο που όταν έγινε αυτό που έγινε, ήμουν 17 χρονών. Και δείτε μου, ξέρεις τίποτα που φτωχό γειτονιές, ε! Το Σαν Τζοβάνι, το Βίρτζιλε, τη Φουτσένα. Εκεί που το καλοκαίρι πνίγεσαι από τη ζέστη και την πόχα και τη σκόνη. Το χειμώνα χτυπάνε τα δόντια σου από το κρύο. Εκεί που ντάλε μεσημέρι δεν βλέπεις τη μύτη σου. Συμπαθάτε με που σας τα λέω απλά, αλλά είμαι αγράμματη. Θέλω να πω εκεί που τα σοκάκια είναι τόσο στενά που και το μεσημέρι ακόμα δεν βλέπεις που πατάς. Κοσμάκι στριμωγμένος μέσα σε τρόβλες. Που έλεγες κάνε να κάνει κρύο παρά ζέστη. Εκεί σε μια τέτοια τρόγνη, στο Σαντιμπόριο, εμένα και εγώ με την οικογένειά μου. Πώς ήμασταν, μην τα ρωτάς. Ένα τσούρμο. Τι έχουν απογίνει οι δικοί μου, ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Αλλά καλά δεν τις θυμάμαι. Ολοκρίνια και καβγάλες. Έπεφτες να κοιμηθείς με άδειο στο μάχη και κανένας δεν σου λέγε έτσι μια καλή νύχτα. Το πρωί που σηκωνόσουν, ότι μια καλημέρα.
Η μόνη γλυκιά κουβέντα που άκουσα εκεί μέσα ήταν από τον πατέρα μου. Και ως τώρα ακόμα. Οπότε το θυμάμαι να τραχιάζω ολόκληρη. Ήμουνα 13 χρονών. Λουίζει μια μέρα λοιπόν και μου λέει... Μεγάλωσες. Έδεσες. Και το φαΐ εδώ μέσα δεν φτάνει. Και ήταν και αυτή η ζέστη. Όταν κλείναμε την πόρτα δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Τα βράδια μαζευόμασταν γύρω από ένα τραπέζι με μια γαμπάστα φαΐ στη μέση και εγώ δεν ξέρω πόσα πυρούνια. Και κάθε φορά που άπλωνα το χέρι μου να πάρουν μια πυρούνια φαΐ, ένιωσα όλο τα μάτια καρφωμένα να πάρουν. Μου φαινόταν σαν να τους κλέβω την μπουκιά από το στόμα. Έγινα 17 χρονών. Καθόμουν τα βράδια απ' έξω και κοιτούσα τα κορίτσια να περνάνε. Καλογγυμένες δεσποινίδες με καινούργια παπούτσια. Οξυπόλυτη. Και σε αυτή την ηλικία όλα αυτά μου φαινόντουσαν πιο σπουδαία. Ένα βράδυ συνάντησα μια παλιά μου φιλενάδα. Ήτανε τόσο καλογγυμένη που κόντεψα να μην τη γνωρίσω. Τη ρώτησα, της λέω πώς... Και εκείνη μου λέει, έλα μαζί μου, το και το. Και εκεί γνώρισε εσένα, το θυμάσαι. Ύστερα από το δικό μου, εκείνο το σπίτι μου φάνηκε σαν μπαλάκι. Ένα βράδυ κίνησα να πάω στο Σανλιβόρι να δω τους δικούς μου. Φοβόμουν, νόμιζα πως θα με πετάξουν έξω με τις κλωτσιές μου, δεν θα θέλουν να με δουν στα μάτια τους. Δεν βαριέσαι, κανένας δεν είπε τίποτα. Ο ένας μου έδινε καρέκλα να κάτσω, ο άλλος με χάιδευε στο πάγκο. Και με κοιτάγαν όλοι σαν να είχα γίνει ξαφνικά ανώτερη τους. Μόνο η μάνα μου. Μόνο η μαμά μου. Όταν σηκώθηκα να φύγω και πήγα να τη χαιρετήσω. Γύρισε το κεφάλι της από την άλλη μεριά και έβαλε τα κλάματα. Από τότε δεν ξαναπάτησα στο Σανλιβόριο. Και τα παιδιά μου δεν τα σκότωσα. Οικογένεια, μια οικογένεια. 25 χρόνια πάλεψα για να φτιάξω μια οικογένεια και σας μεγάλωσα, σας έκανα άντρες, έκλεβα αυτόν εκεί για να μην σας λείψει τίποτα. Φτάνει! Φτάνει. Ησυχάστε τώρα. Τι παραπάνω μπορούσατε να κάνετε από αυτό που κάνατε. Θα ήθελα να σας πω τόσα πολλά. Μα δεν μπορώ να μιλήσω. Θα σας γράψω ένα γράμμα. Δεν ξέρω να διαβάζω. Έχει δουλέψει σε έναν οίκο ανοχής και είναι, όπως λέει στα παιδιά της, θα έχετε ακούσει να μιλάνε για μένα. Δηλαδή είναι πόρνη, φίρμα με όνομα. Αυτό από μόνο του προϋποθέτει και ένα ορισμένο φυσικ. Εκεί είναι που περιοριζόμαστε. Και πραγματικά, όπως σας είπα, δεν μου πάει. Αυτό όμως δεν με εμποδίζει εμένα να κατανοήσω τα συναισθήματα της Φιλουμένας. Ο αγώνας όταν δεν σου πάει είναι τρομερά ενδιαφέρον και σαν δουλειά. Να βρίσκεις την λιτότητα, δηλαδή ένα πρόσωπο που δεν ξέρει γράμματα και που έχει περάσει ένα ευαίσθητο πρόσωπο, που έχει περάσει μέσα από τη ζωή της Φιλουμένας, καταλαβαίνετε τι τραύματα θα έχει. Ωστόσο, καθώς είναι ένα πιο πρωτόγονο όν, οι αντιδράσεις της είναι πιο ογκώδεις. Η Φιλουμένα πρέπει να παίζεται, ας πούμε, αρχαϊκά, χωρίς λεπτομέρειες. Και ένας ηθοποιός σαν και εμένα δεν μπορεί πολύ πολύ να το καταφέρει, γιατί εγώ χαίρομαι και μπορώ, έχω την ικανότητα να δουλεύω στη μικρή λεπτομέρεια. Η Φιλουμένα δεν έχει καμία σχέση με λεπτομέρειες. Φιλουμένα, δεν μπορείς να με βασανίζεις άλλο. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Θυμάσαι κάποτε που μου είπες μην ορκίζεσαι. Γιατί μπορεί να έρθει μια μέρα να πέσεις γονατιστός και να με παρακαλάς. Και σε παρακαλάω, Φιλουμένα. Σε εικαιτεύω. Πες μου, ποιος είναι ο γιος μου. Το αίμα μου, η Σάνο. Είναι κάτι που το προσθέτει στον ίδιο τον εαυτό σου. Είμαι κανείς να πιστεύω πως ακόμα και τώρα προσπαθείς να με κρυάζεις. Εγώ στορκίστηκα έτσι και αλλιώς θα σε παντρευτώ. Θέλεις να το μάθεις, ε? Ναι. Θέλεις να σου το πω. Πολύ καλά, λοιπόν. Να σου το πω. Βόηθα τον. Έχει την ανάγκη σου.
Έχει 4 παιδιά. Ο υδραυλικός. Ο Φανάτζης. Καλό παιδί! Γελοδεμένος σαν και εμένα, γεμάτο υγεία. Τι του δεν γιατρούν να παντευτεί τόσο μικρός. Και τι να βγάλει τώρα από ένα μαγαζάκι. Εμένα υδραυλικός είναι μια δουλειά. Που είπε ένα μικρό κεφάλαιο να ανοίξει ένα μεγάλο κατάστημα. Να έχει άλλους να δουλεύουν και αυτός να κάθεται. Ένα μοντέρνο κατάστημα με είδη υγιεινής. Βέβαια, ποιον θα μου λέγες. Αυτόν που έχει 4 παιδιά και έχει την περισσότερη ανάγκη. Μια μάνα είναι μάνα. Ποιο θέλει να προσπαθήσει να βοηθήσει αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Είσαι όμως έξυπνος και το κατάλαβες. Λοιπόν, είναι ο Ρικάρτο ο έμπορας. Ο καμισάς. Ο Κιουμπέρτο ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας. Ακόμα και τώρα, στην τελευταία στιγμή, θα με βασανίσεις. Ακούσέ με, παιδί. Ακούσέ με προσεκτικά για να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ πια για αυτό το ζήτημα. Σ' αγάπησα, Ντουμί. Σ' αγάπησα. Για μένα ήσουν πάντα ο Θεός μου. Σ' αγάπησα και σ' αγαπάω ακόμα. Ίσως τώρα να σ' αγαπάω περισσότερο και από πριν. Αχ, τι έκανες, Ντουμί, τι έκανες. Μόνο σου εσύ φταίς που βασανίζεσαι έτσι. Ο Θεός σου έδωσε όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Σου δώσε υγεία, ομορφιά, λεφτά. Σου δώσε από πάνω και εμένα. Εμένα που σ' αγαπάω τόσο που θα είχα κλείσει το στόμα μου και δεν θα είχα βγάλει λέξη για τα παιδιά μου, ώστε να πεθάνω. Μη με ξαναρωτήσεις ποιος είναι γιος σου, Ντουμί. Γιατί δεν πρόκειται να σου το πω. Δεν μπορώ να σου το πω. Και μη με πιέσεις ποτέ. Γιατί σ' αγαπάω τόσο που μπορεί σε μια στιγμή αδυναμία να λυγίσω και να σου το πω. Μα δεν είδες πως μόλις σου είπα ότι ο γιος σου είναι ο Μικέλε, άρχισες αμέσως να σκέφτεσαι για λεφτά. Να μιλάει για μεγάλο κεφάλαιο, για μεγάλα καταστήματα. Και είναι πολύ φυσικό και δίκαιο να σκέφτεσαι έτσι. Αφού θα λες από μέσα σου το κάτω-κάτω, δικά μου είναι τα λεφτά. Και θα έρχονταν και κάποια ώρα που θα έλεγε και γιατί να μην του πω, δηλαδή ότι είμαι πατέρας του. Και είναι οι άλλοι και τι δικαιώματα έχουν επάνω. Και ξέρεις τι θα γινόταν τότε του μη. Κόλαση. Η Φιλουμένα είναι σοφότερη, ευγενέστερη από πολλά μορφωμένα και καλλιεργημένα όντα. Εννοώ ότι είναι και πιο καλλιεργημένη. Τη Φιλουμένα την έχω λατρέψει. Εκτιμήσει βαθύτερα. Την έχω εκμεταλλευτεί γιατί με έσπρωξε σε σπουδή ατόμου που είναι τελείως έξω από τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Λοιπόν, είναι ένα πλάσμα με έμφυτη ευγένεια, εντιμότητα, ένα σεβαστό πρόσωπο, τεράστιο πρόσωπο η Φιλουμένα. Τώρα έχω καταλάβει, σκεφτείτε τώρα, ενώ μετά 3 μήνες που το παίζω, όχι δουλεύοντάς το, γιατί ο Μάουρο Μπολονίνη την έλεγε επίμονα Αγία.